Μία ακόμη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει το Ηράκλειο, αφού από αύριο και μέχρι την Κυριακή θα διεξαχθεί στο κλειστό στα 2 ωράκια το Final 8 του κυπέλου για την ανάδειξη του νέου τροπεούχου Ελλάδος. Ο πρώτος προημιτελικός θα γίνει αύριο στις 4 παρατέταρτο μεταξύ Πανιωνίου ΑΕΚ, ενώ στις 7 και 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή στις 4 παρατέταρτο θα παίξουν Ολυμπιακός Άρης και στις 7 και 4 Παναθηναϊκός Κολοσσός. Το Σάββατο θα γίνουν οι 2 ημιτελικοί μεταξύ των νικητών της Πέμπτης και των νικητών της Παρασκευής, ενώ την Κυριακή το απόγευμα θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός. Είναι το πρώτο Final 8 και σαν ομάδα από τη Β' Εθνική Κατηγορία όντως είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν φανταζόμασταν ότι θα φτάναμε εδώ, αλλά από πίσω υπήρχε, πάντα η ελπίδα υπάρχει, παίζοντας με καλύτερες ομάδες, γιατί ξέρετε ότι πέρασαν και 16 ομάδες από την Α2. Ως εκεί, ήρθαμε εδώ για να το χαρούμε και μετά μας ενδιαφέρει το παιχνίδι με τον ΟΦ την Κυριακή. Πώς θα μπορέσουμε να τα παιδιά να βγάλουν από το μυαλό τους το κύπελλο και να σκεφτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το παλέψουμε. Τα συλληπιτήριά μου για τον κύριο Τούλη και να είναι καλά η οικογένειά του και να το θυμάται. Το να βρίσκεσαι σε μια τέτοια διοργάνωση είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά για μας. Προφανώς είμαστε το outsider εδώ πέρα. Μόνο που βρισκόμαστε εδώ θέλουμε να το χαρούμε, να δώσουμε ό,τι μπορούμε το 100% και ό,τι καλύτερο έρθει. Ξέρουμε ότι ειδικά η ΑΕΚ έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Καταρχήν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία διοργάνωση, ένα Final 8. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε και γεμάτο το γήπεδο από κόσμο από όλες τις ομάδες. Απλά θεωρώ ότι πρώτα στην Ελλάδα πρέπει να δημιουργηθούν οι συνθήκες. Εμείς από την πλευρά μας, όπως είπατε, έχουμε το πρώτο παιχνίδι αύριο με τον Πανιόνιο. Θα έρθουμε εδώ να τα δώσουμε όλα, να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε στο θεσμό. Και φέτος μια ωραία διοργάνωση έτσι, του Final 8 που κάνουμε πρώτη φορά που γίνεται στην ιστορία στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε μέρος αυτού. Και πάμε όπως κάθε χρονιά. Είμαστε και η ΑΕΚ. Σίγουρα όταν είσαι η ΑΕΚ πρέπει να παλεύεις για νίκες και για τίτλους. Αυτό ήρθαμε να κάνουμε και εδώ. Να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, να φτάσουμε μέχρι τον τελικό για αρχή και μετά βλέπουμε τι μπορούμε να πάρουμε από εκεί. Περιμένω η ομάδα να είναι έτοιμη πνευματικά για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έχουμε ετοιμαστεί. Ξέρουμε καλά να έχουμε να κρύψουμε κάτι από τον ΠΑΟΚ. Έχουμε παίξει 3 φορές, 1 για φιλικό και 2 στο πρωτάθλημα. Οπότε έχουμε ετοιμαστεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Η προσέγγιση, σίγουρα θα υπάρχουν σημεία στα οποία θα προσπαθήσουμε να είμαστε διαφορετικοί. Το γεγονός όμως ότι πρόκειται και για 2 παιχνίδια τα οποία ήταν πολύ κλειστά και κρίθηκαν στο τέλος, μας δίνει την πεποίθηση ότι είναι ένας αντίπαλος που σαφέστατα θεωρούμε ότι μπορούμε να τον κερδίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι όντως κάτι καινούριο. Πρώτη φορά, όπως είπατε, γίνεται στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι πολύ ωραίο που είμαστε 8 πολύ δυνατές ομάδες εδώ πέρα. Δεν έχει καμία ομάδα να χάσει κάτι. Όλοι θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Και θα δούμε τις δυνάμεις μας και πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το αγωνιστικό μέρος, η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει και μία σειρά από κοινωνικές δράσεις, καθώς το σύνθημα της διοργάνωσης είναι «Γιορτή για όλους». Σε αυτό το πλαίσιο, την Παρασκευή θα γίνει επίσκεψη στο πρώτο ειδικό δημοτικό σχολείο Ηρακλείου, ενώ την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών στο ΕΛΜΕΠΑ. Για το Σάββατο το πρωί έχει προγραμματιστεί εθελοντική αιμοδοσία στη Λότζια, ενώ την Κυριακή στον εξωτερικό χώρο στα 2 ωράκια θα υπάρξουν ποικίλες δράσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά και δράσεις που θα χαροποιήσουν τα παιδιά.